Γιατί είναι ο μόνος, πιστεύω, ο οποίος έκανε μια σφοδρότατη παρέμβαση σήμερα και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καμένε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, γιατράκα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, γιατί έχουμε μπει στην άλλη εβδομάδα. Τι μπορεί να γίνει με τα κόκκινα δάνεια και τι παρέμβαση μπορεί να κάνει το δικό σας κόμμα και τα άλλα κόμματα για να μην ξεπαγώσουν έτσι ξαφνικά οι πληστηριασμοί και βρεθούν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι, χωρίς περιουσία, χωρίς τίποτα. Ας θυμίσω, κύριε Τράγκα, ότι όταν μιλούσα στη Βουλή με τον κύριο Παπαδήμο, τότε που αρνήθηκα να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης, τον ρώτησα για το αγγλικό δίκαιο. Και ο κύριος Παπαδήμος είπε ψέματα στη Βουλή. Είπε ότι δεν υπάρχει αγγλικό δίκαιο. Και ότι στον EFSF τα δάνεια, τα κόκκινα τα οποία πάνε από τις τράπεζες, δεν υπόκειται σε αγγλικό δίκαιο. Τελικά το ανασκέπασε και μίλησε και για αγγλικό δίκαιο, αλλά και ότι αυτά πλέον τα δάνεια που περνάνε από τις τράπεζες σαν εγγυήσεις, οι ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και πάνε στο εξωτερικό, πάνε υπό την δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Τι γίνεται τώρα με τα δάνεια? Τα δάνεια τα οποία είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι για την εμπορική ναυτιλία, δηλαδή για τα ελληνικά καράβια, υπό ελληνική σημαία, τα οποία έχουν φύγει ως εγγύηση από τις ελληνικές τράπεζες και έχουν πάει στις τράπεζες τις ευρωπαϊκές. Σε περίπτωση που θελήσει μια τράπεζα όπως η Deutsche Bank, ας πούμε, και αρθεί η απαγόρευση για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, με αγγλικό δίκαιο γίνονται άμεσα απαιτητά και με μια απόφαση Λουξεμβουργιανού δικαστηρίου γίνεται κατευθείαν η κατάσχεση. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε σε λίγο καιρό. Και γι' αυτό τον λόγο έκανα την παρέμβαση αυτή σήμερα. Νομίζω, κύριε Γαμένε, ότι ήταν ισχυρή η παρέμβαση και το λέω, ότι είναι ισχυρή, επειδή βλέπω ότι αιωρείται στην ατμόσφαιρα μια προετοιμασία ξεπαγώματος περί τα τέλη του Αυγούστου και μια έναρξη πληστηριασμών από 1η-1η του 2014. Εγώ αυτό βλέπω, επειδή στρίβουμε κιόλας για εκλογές, ευρωεκλογές και περιφερειακές εκλογές. Βλέπω τον κύριο Τόμψεν να πιέζει πάρα πολύ να υπάρξουν από τώρα εκείνες οι νομικές ενέργειες που να απελευθερώσουν μαζικούς πληστηριασμούς. Εσείς πώς νομίζετε, καταρχάς, οι τράπεζες, εάν έχουν πάλι τρύπες από τα κόκκινα δάνεια, δεν θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση? Αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Οι τράπεζες έτσι και έτσι χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση της τάξης των 34 δισεκατομμυρίων ακόμα. Επιπλέον λέτε? Γιατί αυτό που λέμε τώρα στη μία το πρωί έχει μεγάλη σημασία. Ότι οι τράπεζες δεν κλείνουν τις τρύπες και θα ανοίξουν περισσότερο οι τρύπες αν σκάσουν και τα δάνεια. Καμία τρύπα, κύριε Τράγκα. Και μάλιστα αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες όλοι είναι ότι τη δέσμευση για την κατάσταση της πρώτης κατοικίας την έχει υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος πριν από τις εκλογές. Είναι δέσμευση του μνημονίου. Η δέσμευση αυτή ισχύει μέχρι το τέλος του 2013. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, τέλος Δεκεμβρίου του 2013, πρέπει να έχουν άρει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Δηλαδή η απόφαση θα λαμβάνεται στο Λουξεμβούργο και θα την εκτελεί εισπρακτική εταιρεία με αγγλικό δίκαιο. Δεν θα μπορεί να προσφύγει κανείς, και δεν μιλάμε μόνο για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Μιλάμε και για τα δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται. Εάν δηλαδή έχει πάρει ένα σπίτι κάποιος και έχει 30.000 υπόλοιπο για το δάνειό του και το πληρώνει κανονικά, και αυτή η εγγύηση έχει φύγει από την ελληνική τράπεζα και μέσω του EFSF έχει πάει υπό αγγλικό δίκαιο σε μια άλλη τράπεζα, μπορεί να του πούνε ότι αύριο το πρωί πληρώνεις τα λεφτά που χρωστάς στο σύνολό του. Τα υπόλοιπα. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα μαζί. Όλα μαζί, γιατί είναι κόκκινα. Είναι όλα μαζί απαιτητά. Είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε απόψε. Και πιστεύω μάλιστα ότι τράπεζας, η Εθνική Τράπεζα σου λέει σε 20 χρόνια. Ο δανειολήπτης το πληρώνει. Όμως το δάνειο έχει φύγει. Έχει πάει έξω. Το κάνει κόκκινο μόνος του, το απαιτεί άμεσα και δεν το εξοφλήσεις, σου παίρνει το σπίτι. Ξέρετε εσείς, έχετε μάθει αν έχουν τιτλοποιηθεί τα δάνεια χιλιάδων οικιών, σπιτιών, διαμερισμάτων, πρώτης κατοικίας? Έχουν τιτλοποιηθεί όλα. Άρα, όλα, κύριε Τράγκα, τα δάνεια έχουν πάει στον EFSF.
από όλες τις τράπεζες. Θα σας θυμίσω ένα διάλογο που είχα και για το θέμα πριν από τις εκλογές και για το θέμα των πλοίων υποελληνική σημαία. Που είπα ότι θα έχουμε κατασχέσεις πλοίων για πλοία τα οποία είναι υποελληνική σημαία και έχουν πάρει δάνεια από ελληνικές τράπεζες. Εάν δηλαδή ένα βαπόρι υποελληνική σημαία έχει πάρει από την Εθνική Τράπεζα τον κύριο Τουρκολιά τότε, υπεύθυνο για τα ναυτιλιακά δάνεια, και το δάνειο έχει φύγει και έχει πάει έξω, μπορεί κάποιος με αγγλικό δίκαιο να το κάνει άμεσα απαιτητό και να κατασχέσει το πλοίο στο Γιβραλτάρ, ας πούμε. Και βεβαίως φαίνεται, ότι, για φαίνεται ότι περνάμε. Πέστε μου κάτι, πιστεύετε ότι θα πάμε σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μετά το Σεπτέμβριο? Βλέπετε προώρες εκλογές? Καταρχήν, θα πάμε σε οικονομικές εξελίξεις. Υπάρχει τρύπα μεγάλη στον προϋπολογισμό που δεν κλείνει με τίποτα. Θα πάνε σε άλλο μνημόνιο. Μιλάτε για τα 500 εκατομμύρια. Μιλάτε για τα 500 εκατομμύρια του πρώτου τριμήνου που άκουσα στο Δελτίο Ειδήσεων σήμερα. Και παραπάνω, γύρω στα 8 δισεκατομμύρια πρέπει να είναι η τρύπα για το 13. Εάν λοιπόν βάλουμε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια και βάλουμε και τα 34 δισεκατομμύρια των τραπεζών, γι' αυτό μιλάνε για διαγραφή χρέους 50 δισεκατομμυρίων, πας και σώσουν την κατάσταση. Ή αλλάζουν πλέον διαχειριστή, διότι κάθε φορά που δεν τους βγαίνει το πρόγραμμα, τη μία φάγανε τον Παπανδρέου και βάλανε τον Παπαδήμο, μετά φάγανε τον Παπαδήμο και βάλανε τον Σαμαρά, και βάλανε πιθανώς να δούμε την πρόταση να πει κάποιο άλλο, ο οποίο θα αναλάβει να υπογράψει μια νέα δανειακή σύμβαση και ένα νέο μνημόνιο. Όταν λέτε βάλανε, ποιου εννοείτε? Όταν λέτε βάλανε, ποιου εννοείτε? Του ξένου, του προύχοντε, ποιου εννοείτε? Εννοώ του τοκογλύφου και του τραπεζίτε, οι οποίοι ελέγχουν του κατακτητέ, που ελέγχουν την πατρίδα μα. Οι οποίοι ω πιόνια χρησιμοποιούν του επίορκου πολιτικού, που τα έχουν αρπάξει είτε από τη Siemens, είτε από τα εξοπλιστικά, είτε από τα υπόλοιπα, του κρατούν και του βάζουν να παίζουν το παιχνίδι και να χορεύουν στη μουσική που εκείνοι παίζουν. Αυτούς που είναι σήμερα συγκυβερνώντες. Τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Πάμε τον Οκτώβριο για τριπλές εκλογές ή πιστεύετε, είστε ευθυγραμμισμένος με τη διάψευση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πρόωρες? Δεν θα ρωτήσουν καν την κυβέρνηση. Εάν οι ίδιοι δανειστές πιστεύουν ότι πρέπει να τους αλλάξουν, να κάνουν σκάτζα βάρδια που λένε στα καράβια, και να βάλουν έναν νέο κυβερνήτη ο οποίος θα υπογράψει ένα νέο δάνειο και θα δεσμεύσει εκ νέου την πατρίδα μας, θα το κάνουν από μόνοι τους. Πιστεύω όμως ότι οι οικονομικές εξελίξεις θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορούν να αντέξουν. Το βασικότερο όμως να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν κάποιος έχει ένα μικρό κομπόδεμα και αντέχει στα χαράτσια, δεν θα αντέξει κανείς στο τέλος. Σε όλους μας θα έρθει η σειρά. Μία με τις πρακτικές εταιρείες από τις τράπεζες. Μία με τα χαράσια για την ακίνητη περιουσία που θα περάσει πλέον στις πρακτικές εταιρείες. Δεν υπάρχει εφορία. Θα πάνε στις πρακτικές εταιρείες τα χαράσια για την εφορία. Θα μας τα πάρουν όλα, την ιδιωτική περιουσία, όπως παίρνουν τη δημόσια τώρα. Πρέπει να αντιδράσουμε οι Έλληνες. Πρέπει ενωμένοι να αντιδράσουμε. Να μην πέσουμε στο λούκι του διχασμού και να πούμε όχι, σταματάμε να πληρώνουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Πέστε μου κάτι, θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο, επειδή άκουσα μια ανακοίνωσή σας ότι δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς κρίνετε και σχολιάζετε αυτές τις αλλαγές, αν θέλετε, σε διάφορες θέσεις του κυρίου Τσίπρα? Είναι οβεδιακές οι αλλαγές. Εμείς διαφωνούσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα και στα θέματα των λαθρομεταναστών. Τώρα βλέπω πια ότι και στα οικονομικά υπάρχει ένα χάσμα. Όταν άκουσα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα από την Κεσαριανή, που είπε ότι θα πληρώσουμε τους τόκους, τα πανωτόκια, τις δόσεις, είναι σαν να αναγνωρίζει τα δάνεια. Εμείς μιλάμε πλέον για το απεχθές και το επονίδιστο του χρέους. Μιλάμε για διαγραφή του χρέους. Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε δάνεια τα οποία δεν τα χρωστά ο ελληνικός λαός. Αυτά τα οποία ουσιαστικά δώσαν στις τράπεζες χωρίς αντάλλαγμα, αυτά πρέπει να διαγράψουμε πρώτα. Διότι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει απλά ο κόσμος που δεν ξέρει οικονομικά, κάθε μέρα που περνά, αυτά που δίνουν στις ιδιωτικές τράπεζες τα χρεώνουν στον Έλληνα πολίτη. Αντισταθμιστικά δεν δίνουν τίποτα, ούτε μετοχές των τραπεζών, ούτε κόβουν τα δάνεια των πολιτών, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και το καθεξής. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τοκογλυφία, μιλάμε για εγγυήσεις σε βάρος του κεφαλιού κάθε Έλληνα που γεννιέται, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Αυτό είναι ληστεία. Και γι' αυτό μιλάμε για τη διαγραφή των χρεών. Και βλέπω ότι βλέπω ότι είσαστε απέναντι, αντίθετος με τις οβιδιακές, όπως είπατε, μεταμορφώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τις χαρακτηρίσατε οβιδιακές. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είστε απέναντι. Οι Έλληνες παραμένουμε σταθεροί στις αρχές μας.
Και οι αρχές μας είναι και οι θέσεις μας είναι η διαγραφή του επωνύδης του και απεχθούς χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αρχίζει να γίνεται συνομιλητής. Εμείς με το Φούχτελ και το Ρέχεμπαχ δεν θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, κύριε Τράγκα. Και θα μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας. Εμείς δεν αλλάζουμε θέση ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις ή ανάλογα με το πόσο φοβάται ο Έλληνας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τον Έλληνα να σταματήσει να φοβάται. Να δει ότι υπάρχει ελπίδα και να διώξουμε τους ξένους κατακτητές από την πατρίδα μας. Κύριε Καμένε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και